Πάμε να καλημερίσουμε τους πολιτικούς μας, τον κύριο Νότι Μηταράκη, Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, και η κυρία Δώρα Βιέρη. Καλή σας ημέρα και στους δύο. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Λέγαμε νωρίτερα με τον Κώστα τον Πουλακίδα για αυτά που συμβαίνουν στην προανακριτική, όμως θα μας επιτρέψετε αργότερα να ξανάρθουμε στην πορεία της συζήτησης, δηλαδή σε αυτό το θέμα. Εγώ θέλω να ρωτήσω, Υπουργέ, να ξεκινήσουμε από εσάς για αυτή την απόφαση του αρχηγού του πυροβεστικού σώματος, εάν μπορεί να υπάρχει υποχρεωτικότητα στον εμβολιασμό στις διάφορες κρατικές υπηρεσίες, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή ξεκίνησε από την ΕΜΑΚ, αύριο μεθαύριο κανείς να μας λέει ότι μπορεί να επεκταθεί και στους υγειονομικούς ή στους ανθρώπους που υπηρετούν στις δομές φύλαξης των μεταναστών. Κοιτάξτε, υπάρχει νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που επιτρέπει στα κράτη κατά περιπτώσεις να ορίζουν ως υποχρεωτικό τον εμβολιασμό. Και ο εμβολιασμός πρέπει να γίνεται εκεί που δημόσιοι λειτουργοί έρχονται σε επαφή με τους πολίτες σε σημεία τα οποία είναι δύσκολα να ληφθούν μέτρα προστασίας. Παραδείγματος χάρη, οι υγειονομικοί, για μένα είναι πολύ μεγάλο λάθος που δεν έχουν εμβολιαστεί γιατί θέτουν σε κίνδυνο τους ασθενείς τους. Και επειδή οι υγειονομικοί ασκούν ένα λειτουργήμα, έχουν μια αυξημένη ευθύνη σε σχέση με τον κοινό πολίτη. Άρα θα έπρεπε σε ένα ιδανικό κόσμο αυτοί οι εμβολιασμοί να έχουν πραγματοποιηθεί από όλους σε εθελοντική βάση. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα έχει ευθύνη η πολιτεία να προστατεύσει τον κόσμο. Και όπου κρίνεται ότι ο εμβολιασμός πρέπει να είναι υποχρεωτικός, εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι θετικό. Όπως αναφέρατε, στις δομές προσφύγων, βέβαια εκεί πέρα δεν έχουμε μέχρι στιγμής αντιμετωπίσει ιδιαίτερα θέματα με τον κορονοϊό. Θα γίνει κανονικά ο εμβολιασμός μέσα στον προγραμματισμό που κάνει η Εθνική Επιτροπή. Εσείς σκέφτεστε μήπως και σε αυτούς τους εργαζόμενους που δουλεύουν σε αυτές τις ευαίσθητες δομές να υπάρχει υποχρεωτικός εμβολιασμός από το Σεπτέμβριο, σας λέω? Δεν έχει προκύψει ως θέμα από τους αρμόδιους επιστήμονες. Σε περίπτωση που είχα μια τέτοια εισήγηση, εγώ θα το έβλεπα θετικά. Αλλά δεν μας έχει τεθεί ως θέμα από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών ή από άλλους ειδικούς. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, προς τα εκεί πάει, ότι σε συγκεκριμένους τομείς θα είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός. Ήδη έγινε εκεί. Είναι περιορισμένο εκεί που θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό. Νομίζω η συζήτηση που έχει γίνει για τους υγειονομικούς δείχνει τη σοβαρότητα του εμβολιασμού. Φανταστείτε ένα νοσοκομείο στο οποίο έχουμε ασθενείς, οι οποίοι μπορεί ήδη να έχουν μεν εμβολιαστεί, αλλά να έχουν δύσκολο ιατρικό ιστορικό και να τους εξυπηρετούν καθημερινά οι υγειονομικοί, οι οποίοι μπορεί να είναι φορείς μη έχοντας εμβολιαστεί. Mm-hmm. Δεν θέτουν αυτοί οι υγειονομικοί σε κίνδυνο μόνο τη δικιά τους ζωή. Και έβλεπα χθες στο Μέγκα ένα ρεπορτάζ για έναν τραυματιοφορέα, ο οποίος έχασε δυστυχώς τη ζωή του στη Χαλκίδα. Και τελικά από την έρευνα που έκανε το κανάλι σας βρέθηκε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των τραυματιοφορών που μεταφέρουν ασθενείς σε ευαίσθητη κατάσταση δεν ήταν εμβολιασμένοι. Σε αυτές τις ειδικές περιπτώσεις νομίζω και η κοινωνία θεωρεί ότι θα ήταν πολύ σημαντικό για την προστασία των ασθενών. Αυτοί που δεν θέλουν να εμβολιαστούν θα μπορούσαν ή να εργαστούν σε άλλες θέσεις ή να πάρουν μία άδεια μέχρι να τελειώσει η πανδημία. Μάλιστα, να πάρουμε και την άποψη της κυρίας Αβιέρη. Κυρία Βούλγαρη, είναι πολύ σημαντικό να μην προκαλείται καμία αναταραχή και καμία αναστάτωση σε σχέση με τον εμβολιασμό και την εμπιστοσύνη που πρέπει να έχουν σε αυτό όλοι οι πολίτες, ανεξαρτήτως επαγγελματικής ομάδας στην οποία ανήκουν οι κοινωνικές ομάδες. Άρα, αυτό που πρέπει να γίνει σαφές και ενδεχομένως πρέπει να αναβληθούν πολιτικές πρωτοβουλίες και με επισπεύδυσα φυσικά την κυβέρνηση, είναι να εδραιωθεί αυτό το κλίμα εμπιστοσύνης προς το εμβόλιο και τον εμβολιασμό. Και σας το λέω και εγώ που έκανα χθες έτσι φάση οικιακής μου ομάδας την πρώτη δόση του εμβολίου εδώ στην Θεσσαλονίκη. Απλά θα ήθελα λίγο να επισημάνω ότι τα στοιχεία που έχουμε και που διέψασαν τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί είχε βγει και είχε πει ότι είναι πολύ πίσω ο εμβολιασμός των υγειονομικών. Ο εμβολιασμός των υγειονομικών είναι κάτι παραπάνω από 82%. Και αυτό το ποσοστό που υπολείπεται έχει να κάνει και με συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων που ενδεχομένως δεν μπορούν να λάβουν για υγειονομικούς λόγους το εμβόλιο ή βρίσκονται στην κατάσταση της ανέβρεσης αυτών αντισωμάτων. Τι θέλω να πω. Είναι επιβεβλημένος ο εμβολιασμός, αλλά πρέπει να δούμε κατά πόσο αυτή η συζήτηση περί υποχρεωτικότητας ή όχι μπορεί να δημιουργήσει ένα κλίμα δυσπιστίας και αμφιβολίας στον κόσμο. Εσείς είστε πρέπει να δούμε
Παρακαλώ. Εσείς είμαι υπέρ του να γίνεται το εμβόλιο, mm-hmm. όπως είμαι υπέρ, mm-hmm. αλλά λέω ότι η υποχρεωτικότητα mm-hmm. δεν μπορεί να επιβληθεί για της υποχρεωτικότητας η αναγκαιότητα του εμβολίου. Mm-hmm. Πρέπει να εδραιωθεί, να δημιουργηθεί ένα κίνημα ενημέρωσης εμπεριστατωμένο, όχι απλά σποτάκια, ακριβώς ποιες είναι οι επιδράσεις του εμβολίου στο να ανακοπεί η εξάπλωση της πανδημίας, αλλά παράλληλα, κυρία Βούλγαρη, πρέπει να αναλυθούν και άλλες πρωτοβουλίες που θα ανακόψουν την πανδημία, όπως είναι αυτή η συζήτηση για την εισαγωγή των φαρμάκων, τα μονοκλονικά. Έχουμε φέρει και σχετικές ερωτήσεις στη Βουλή, δεν έχουν απαντηθεί. Όπως επίσης, τι γίνεται και με μια ορθή επιδημιολογική επιτήρηση. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω και να κλείσω με αυτό, για να μην καταχραστώ το χρόνο σας, ότι η κυβέρνηση είχε έρθει διαφημίζοντας τα self-test στα σχολεία, 2 self-test την εβδομάδα, και χωρίς να αιτιολογήσει γιατί έρχεται μετά από 15 μέρες και λέει ότι θα γίνεται μόνο ένα self-test την εβδομάδα. Αυτό είναι αλήθεια. Παρότι εμείς και η επιστημονική κοινότητα, κυρία Βούλγαρη, έχουμε τις ενστάσεις μας για το πόσο ασφαλές είναι το self-test, γιατί είδατε και πόσα ψευδώς θετικά είχαν βρεθεί το προηγούμενο διάστημα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Άρα, να καταλάβουμε αν η κυβέρνηση αποφασίσει για τους υγειονομικούς να είναι υποχρεωτική ο εμβολιασμός. Όχι, σας λέω. Θα πρέπει κανένας. Υπάρχουν και ζητήματα συνταγματικότητας. Έχει ξεκινήσει και μια πολύ μεγάλη συζήτηση, όπως γνωρίζετε. Όχι, θα ήθελα να ακούσετε την ερώτησή μου. Εάν από το Σεπτέμβριο πει ότι υποχρεωτικά για να μπούμε πια στην καινούργια σεζόν θα εμβολιαστούν οι υγειονομικοί, οι νοσηλευτές στα νοσοκομεία. Εσείς, όχι εσείς προσωπικά, νομίζω το κόμμα σας θα το στηρίξετε. Νομίζω ότι σας απάντησα. Αν η κυβέρνηση ακολουθήσει όλα αυτά τα μέτρα που πρέπει να ακολουθηθούν ακριβώς για να εδραιωθεί αυτό το κύμα, το κλίμα εμπιστοσύνης όλων των πολιτών προς το εμβόλιο και όχι μόνο των υγειονομικών, ο εμβολιασμός των οποίων νομίζω προχωρά και προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς και παρουσιάζονται στρεβλά στοιχεία ότι δεν έχει προχωρήσει αυτός, νομίζω ότι θα έχει αποτύχει η ίδια κυβέρνηση. Και ειλικρινά, και να απαντήσω και νομικά σε αυτό το ερώτημα, δεν ξέρω νομικά πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό και κατά πόσο αυτό, αν πραγματικά το εφάρμοζε η κυβέρνηση, δεν θα μπορούσε να καταπέσει και στα δικαστήρια ή δεν θα μπορούσε σε αυτό, επιτρέψτε μου, κύριε Χατζαπόπουλε, σας απάντησα ότι πριν από λίγες εβδομάδες εκδόθηκε μια τελεσίδικη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε μια προσφυγή γονέων που είχε γίνει, αν θυμάμαι καλά, στην Τσεχία, η οποία έκρινε ότι είναι απολύτως συμβατό με τα ανθρώπινα δικαιώματα το δικαίωμα της πολιτείας να υποχρεώνει τον εμβολιασμό σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες. Άρα λέτε νομικά δεν έχει καμία τύχη. Νομικά αυτό το θέμα έχει λυθεί. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι η εμπιστοσύνη του κόσμου προς το εμβόλιο φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις ότι η πολύ μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων και είναι υπέρ του εμβολίου και έχει εμβολιαστεί. Αλλά από εκεί και πέρα το θέμα τίθεται όχι στο γενικό πληθυσμό. Τίθεται σε αυτές τις ιδιαίτερα ευαίσθητες ομάδες συμπολιτών μας, δηλαδή τους ασθενείς στα νοσοκομεία, οι οποίοι περιμένουν σε μια ευνομούμενη πολιτεία, όταν μπουν σε ένα νοσοκομείο για μια οποιαδήποτε πάθηση, να μην κινδυνεύουν από μόλυνση από τον κορονοϊό, από τον γιατρό, την νοσοκόμα, τον τραυματιοφορέα. Κύριε Υπουργέ, ο κύριος Κικίλιας τα έχει διαψεύσει αυτά που λέτε. Γιατί στείνεται μέτωπο στα καλά του καθουμένου στους υγειονομικούς. Τι στείνουμε μέτωπο. Ποιο είναι το σκεπτικό. Έχει ανοίξει σήμερα, που έχουμε ακόμα Μάιο μήνα, μια συζήτηση εναντίον των υγειονομικών, τους οποίους εμφανίζεται και εσείς εδώ. Όχι ο κύριος Κικίλιας, εσείς. Ο κύριος Κικίλιας έχει διαψεύσει. Το έχει κάνει ο κύριος Γεωργιάδης. Και εσείς τους εμφανίζετε σαν να μην εμβολιάζονται. Ο κύριος Κικίλιας, ο αρμόδιος υπουργός, έχει πει ότι δεν ισχύει αυτό. Ξέρετε ότι είναι εμβολιασμένοι. Κύριε Υπουργέ, γιατί συζητάμε σήμερα κάτι το οποίο πρόκειται να γίνει το Μάρτιο, το Σεπτέμβριο. Κύριε Πλακίδα, μην βγάζετε λάθος συμπεράσματα. Έχω πει ξεκάθαρα ότι η πολύ μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών και φυσικά και των υγειονομικών, οι οποίοι έχουν εμπειρία του κορονοϊού, η διεισόμαση, όταν βλέπουν τόσα κρούσματα στα νοσοκομεία τους, αντιλαμβάνονται περισσότερο από το μέσο πολίτη τις επιπτώσεις του κορονοϊού. Η ερώτηση τέθηκε για τις λίγες εξαιρέσεις. Άρα, και σας απάντησα ιδεολογικά, από ιδεολογία συζητάμε τώρα. Δηλαδή έχει ξεκινήσει μια συζήτηση τώρα περίπου. Είναι θέμα κοινής λογικής. Όχι, Κώστα, έχει ξεκινήσει μια συζήτηση περίπου. Κώστα, μου άκουσε λίγο, Κώστα Πουλακίδα, άκουσε λίγο και υπουργέ. Υπάρχει ένα θέμα. Ότι πηγαίνουμε τώρα το καλοκαίρι, είμαστε όλοι ανοιχτά, πολύ ωραία κτλ. Όταν θα έρθει η τρίτη δόση για το εμβόλιο, το Σεπτέμβριο, θα αντιμετωπίσουμε κάποια προβλήματα. Θα είναι άλλα τα δεδομένα. Δεν θα είναι τόσο όπως είναι τώρα, που όλοι έχουν αντισώματα και δημιουργείται ένα τείχος. Εκεί λοιπόν θα δημιουργηθεί ένα θέμα. Όλοι οι υγειονομικοί δεν πρέπει να εμβολιαστούν.
Γιατί τώρα είμαστε 7 στους 10. Είμαστε 7 στους 10, δεν είμαστε 9 στους 10. Κύριε Χασαπόπουλε, αν όντως προχωρά τόσο καλά ο εμβολιασμός στον κοινό πληθυσμό, ειλικρινά, παρότι έχω ενστάσεις και τις ενστάσεις δεν τις έχω εγώ, επικαλούμε τα στοιχεία, όπως είπε και ο Κώστας Πουλακίδας, που παρουσίασε ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, διαψεύδοντας τον κύριο Γεωργιάδη, τον Υπουργό Ανταγωνισμού σε σχέση με την πορεία του εμβολιασμού των υγειονομικών. Αλλά το ερώτημά μου είναι το εξής προς τον αξιότιμο κύριο Υπουργό. Αν ο εμβολιασμός του γενικού πληθυσμού προχωρά πάρα πολύ καλά, έτσι όπως τουλάχιστον ευαγγελίζεται η κυβέρνηση, και φτάσουμε σε μια ανοσία που είναι επιθυμητή μέχρι το μέσα του καλοκαιριού, γιατί γίνεται αυτή η συζήτηση και γιατί προκαλείται από την πλευρά της κυβέρνησης τεχνητά αυτή η πώληση και αυτός ο κοινωνικός αυτοματισμός? Ειλικρινά, δεν το καταλαβαίνω. Γιατί το Σεπτέμβριο, κυρία Αγγερή, τότε, εάν μου επιτρέπετε να σας πω. Γιατί θα κλείσω με αυτά και θα δεχτώ το ερώτημά σας, θα παρέλθει και αυτό το ζήτημα που έρχεται στη συζήτηση. Πάλι λέω, θα ήθελα να φέρει ο κύριος Μηταράκης την περίπτωση ενός υγειονομικού που ήταν ανεμβολίαστος και έθεσε σε κίνδυνο ασθενή που μπήκε μέσα είτε για κοινή πάθηση είτε για οτιδήποτε άλλο μέσα σε ένα νοσοκομείο. Είναι κρίμα, θα έλεγα ντροπή, κύριε Μηταράκη, να το κάνετε αυτό, γιατί είναι ανάξια πληρωμή προς τους ανθρώπους που βάλανε πριν καν εμβολιαστούν, δηλαδή πριν από το Γενάρη, τα κορμιά τους μέσα στη φωτιά για να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Και τώρα έρχεστε και δημιουργείτε πόλωση και από προσανατολισμό με τον εμβολιασμό των υγειονομικών. Αντί να ψάχνετε λίγο, κύριε Μηταράκη, εσείς προσωπικά, τι θα απαντήσετε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που ζητά να ερευνηθεί όλο αυτό που γίνεται σε σχέση με τις απευθείας αναθέσεις και με την κυρία Νικολάου και στο δικό σας Υπουργείο για αυτές τις δομές, τις τέσσερις στο Αιγαίο για 120 εκατομμύρια, στα οποία εσείς μάλιστα προβλέψατε το Υπουργείο σας. Κυρία Αυγέρη, σας παρακαλώ πολύ, μην ανοίγουμε όλα τα θέματα για να μπορεί ο Υπουργός να απαντήσει. Σας παρακαλώ πολύ. Έχετε φτάσει να λέτε κάτι σαν συναρτησίες. Σας παρακαλώ πολύ. Κυρία Αυγέρη, επειδή λέτε συναρτησίες, μπορείτε να ηρεμήστε και να πείτε συγκεκριμένα όποιο θέμα θέλετε που αφορά το Υπουργείο μας, γιατί πετάτε κάποια τυχαία νούμερα και μιλάτε για έρευνες που δεν υπάρχουν. Αν θέλετε να πείτε κάτι συγκεκριμένο, σας ακούω. Αλλά... Δεχομένως δεν έχετε ενημερωθεί. Εγώ είμαι καλά ενημερωμένη. Κυρία Αυγέρη, επειδή ο κόσμος που μας βλέπει πρέπει να καταλαβαίνει τι του λέμε. Θέλετε να γίνετε πιο συγκεκριμένοι. Για να καταλάβει ο κόσμος, να καταλάβω κι εγώ. Να ρωτήσετε για να απαντήσει και ο Υπουργός. Καταρχήν να πούμε ότι ο κ. Μηταράκης δεν στοχοποίησε κανένα νοσηλευτή. Ο κ. Μηταράκης είπε. Απάντησε σε μια ερώτησή σας επί της αρχής, κύριε Χατζαπόπουλε. Με ρωτήσατε με αφορμή την ιστορία της ΕΜΑ, για να θυμίσω στους τηλεθεατές, αν θα έπρεπε να υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο εμβολιασμός είναι υποχρεωτικός, και είπα ναι, επί της αρχής αυτό πρέπει να συμβαίνει. Αυτή ήταν όλη η συζήτηση. Ο σεβασμός όλων μας για τους υγειονομικούς νομίζω είναι δεδομένος όλης της ελληνικής κοινωνίας πέρα από κόμματα. Όλοι εκτιμούμε τον μεγάλο αγώνα που δίνουν αυτοί οι άνθρωποι και πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε ως κοινωνία. Τα πάντα για να στρέφεται αλλού τη συζήτηση. Και κυρίως είναι ντροπή να εγείρετε τέτοιο ζήτημα μέσα στο καλοκαίρι, αντί εσείς να πάτε στο νησί σας και να δείτε πώς πραγματικά προχωρά ο εμβολιασμός στον κοινό πληθυσμό, και δεν λέω μόνο για τους προσφυγικούς πληθυσμούς. Στα νησιά ευτυχώς έχουμε το γαλάζια ελευθερία νησιά, που όπως ξέρετε στα νησιά θα γίνει μαζικός εμβολιασμός μέσα στο νήμα. Δηλαδή δεν λέω ανασυναρτησίες, γιατί σας μεταφέρω την αγωνία του κόσμου. Και αν αυτό που εγώ σας μεταφέρω ως αγωνία του κόσμου είναι ασυναρτησία, τότε κρίνεστε και γι' αυτό. Κύριε Μηταράκη, να ρωτήσω κάτι. Στο κέντρο της Αθήνας, οι πρόσφυγες, οι μετανάστες, έχουν εμβολιαστεί αυτοί οι άνθρωποι? Αυτοί που είναι στο κέντρο της Αθήνας δεν είναι τούντες άσυλο, οι οποίοι μένουν σε δομές δικές μας. Είναι κατά κανόνα άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρει άσυλο τα προηγούμενα χρόνια και είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας. Ως μόνιμοι κάτοικοι της χώρας έχουν αριθμό με ΆΜΚΑ και μπορούν κανονικά να εμβολιαστούν με τελειτικές τους ομάδες, χωρίς κανένα περιορισμό. Άρα προχωράει ο εμβολιασμός για αυτούς που αιτούνται άσυλο? Προχωράει ο εμβολιασμός. Αυτοί που αιτούνται άσυλο, έχουμε ζητήσει να γίνει ένα ειδικό πρόγραμμα τώρα που θα γίνει και το πρόγραμμα Γαλάζια Ελευθερία στα νησιά με το μονοδοσικό της Johnson. Όσοι έχουν εκδηλώσει από τους αιτούντες άσυλο την επιθυμία να εμβολιαστούν παράλληλα με αυτό το πρόγραμμα του γενικού πληθυσμού. Επειδή συνολικά σε 92.000 διαμένοντες που είχαμε στις δομές πέρυσι, 53.000 διαμένοντες που έχουμε σήμερα, συνολικά είχαμε μόνο, αν μου επιτρέπετε ο όρος μόνο, 3 απώλειες ανθρώπινης ζωής από την αρχή της πανδημίας μέχρι σήμερα αναφορικά με την πανδημία, έκριναν οι ειδικοί ότι δεν χρειάζεται να προτάξουμε αυτή την ομάδα και να εμβολιαστεί κανονικά με το γενικό πληθυσμό. Αυτό ακριβώς θα κάνουν. Κύριε Μηταράκη, θα επιμείνω λίγο για το κέντρο της Αθήνας. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ενημερωθεί, δηλαδή είναι ενημερωμένοι για το τι πρέπει να κάνουν, πού πρέπει να πάνε? Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι
δεν μένουν και κάτω από τις καλύτερες συνθήκες. Μένουν πολλά άτομα σε ένα σπίτι. Βλέπετε πώς είναι στο κέντρο της Αθήνας. Όσοι είναι σε προγράμματα στέγασης, τα οποία λειτουργούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, φυσικά έχουν ενημερωθεί και από τους κοινωνικούς λειτουργούς και από τους μεταφραστές και από τους διαπολιτισμικούς διαμεσολαβητές που υπάρχουν. Mm-hmm. Όσοι είναι στο γενικό πληθυσμό, όσοι ζουν δηλαδή μόνοι τους, ενημερώνονται από τη γενική ενημέρωση που υπάρχει. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιο ειδικό τρόπο πρόσβασης σε αυτές τις ομάδες πέρα mm-hmm. των social media του Υπουργείου, που χρησιμοποιούμε τις γλώσσες που αυτοί οι άνθρωποι μιλούν και στέλνουμε συστηματικά πληροφορίες και με το application του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, που πάρα πολλοί πρόσφυγες έχουν στη χώρα μας, σε όλες τις γλώσσες που κατανοούν, στέλνουμε διαρκώς πληροφορίες για τον κορονοϊό και για τα μέτρα. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι εδώ παράνομα. Δεν φαίνονται πουθενά. Δεν έχουν άμυνα. Οι οποίοι όμως υπάρχει ειδική πρόβλεψη να εμβολιαστούν, κύριε Χαζαπόπουλε. Πώς θα εμβολιαστούν? Αυτοί που είναι παράτυπα στην Ελλάδα, έχει περάσει μια τροπολογία το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης πρόσφατα, οι οποίοι παίρνουν ένα προσωρινό αριθμό για να εμβολιαστούν ανεξαρτήτως της νομικής τους υπόστασης στην Ελλάδα. Ναι, ξέρετε, εννοείται ότι προέχει ξέρετε, ανθρώπινη ότι είναι ζωή. Δύσκολο. Ένας που φοβάται μην τον βρουν οι αρχές και τον απελάσουν, δεν εμφανίζεται πουθενά. Το ξέρετε αυτό. Επειδή δεν έχει συνδυαστεί αυτή τη στιγμή ο εμβολιασμός με καμία ενέργεια της ελληνικής αστυνομίας, νομίζω ότι αυτό θα ξεπεραστεί. Δεν το χρησιμοποιούμε ως εργαλείο. Όπως πήγα να πω και πριν, η προστασία της ανθρώπινης ζωής, νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι, είναι μάλιστα. Ένα υπέρτατο αγαθό το οποίο ως χώρα ευρωπαϊκή σεβόμαστε απόλυτα. Μάλιστα. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ όλους. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.